Δηλαδή, όπου έμπαινε εσύ, έλεγα θα κερδίσει η Ελένη. Mm. Το έλεγα, δηλαδή, πραγματικά ήσουν και κέρδιζε. Και νομίζω ποτέ με την. Με την Λάουρα ήσουν. Είχα παίξει και με τη Λάουρα. Και τι έκανε η Λάουρα. Η Λάουρα. Ήταν πολύ τυχερή στην αρχή. Ναι, αλλά εσύ όταν παίξατε μαζί με τη Λάουρα, τι έκανε η Λάουρα. Κοίταξε ένα τρολάρισμα που έδειξα το πρωί στους τηλεθεατές. Πέθανα δηλαδή πραγματικά δύο τρολαρίσματα. Και μετά θα μου πεις, η Λάουρα είναι πολύ καλό παιδί, την αγαπάω και είναι φίλη μου. Δέστε εδώ, σε καβούκι και λόνα. Δηλαδή τόσο αργά πάει στο παιχνίδι. Πολύ γλυκιά κοπέλα. Καταπληκτικό παιδί είναι. Το παιχνίδι είναι αθλητικό. Η κοπέλα έχει δηλώσει ότι εγώ δεν είμαι ούτε αθλήτρια, δεν έχω backup αθλητικό. Δεν γυμνάζομαι και έχω ατελείωτες φοβίες. Δηλαδή, νομίζω ότι το βιντεάκι που διαφημίζει, ας πούμε, σε εισαγωγικά τον εαυτό της, τα λέει αυτά. Από εκεί και πέρα έχω παίξει με τη Λάουρα και με έχει κερδίσει κιόλας, γιατί τα παιχνίδια... Σε ποιο αγώνισμα? Σε ένα που ρίχναμε κάτι κρίκους, ας πούμε, μέσα σε ένα μικρό τερματάκι. Ήταν κολόφαρτη στο γκρίκο. Τα παιχνίδια είναι έτσι διαμορφωμένα που μπορούν όλοι να κερδίσουν. Στο τρέξιμο μέχρι να φτάσεις, έτσι δεν είναι, μπάμπι μου. Θα ήθελα να υπάρχουν και παιχνίδια και για τους ανθρώπους που δεν είναι. Μπορεί να σε κέρδιζα κι εγώ δηλαδή σε κανένα. Οποιοςδήποτε μπορεί να κερδίσει. Το παίρνω πίσω αυτό που είπα στην αρχή. Είναι λάθος φιλοσοφία να υποτιμάμε. Χωρίς 20άποντο. Γιατί πιστεύεις, Ελένη, ότι ο κόσμος σε έβγαλε από το παιχνίδι? Καταρχήν, η εικόνα μου στα πρώτα αγωνίσματα δεν ήταν η αντικειμενική μου εικόνα. Δεν ξεκίνησα πολύ δυνατά και έβγαλα την ομαδικότητά μου μπροστά. Παρά το δυναμισμό μου και την αθλητική μου ικανότητα, θεωρούσα ότι όλοι πρέπει να έχουμε ίδιες δυνατότητες, να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπερτερούσαμε αριθμητικά και σε συνδυασμό με ότι είχα όλα αυτά τα θεματάκια που έχετε ήδη μάθει, έκανε ένα βήμα πίσω να διαγωνίζονται και τα υπόλοιπα κορίτσια. Οπότε η ομάδα δεν μπορούσε να αξιολογήσει εξ αρχής τις δυνατότητές μου. Ένα κομμάτι ήταν αυτό και ο κόσμος πάλι δεν ήξερε τι μπορώ να κάνω. Το είδε προς το τέλος. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή ότι εσείς μεγαλώνετε, δηλαδή σιτίζεστε με καρύδες μόνο και όλα αυτά.